Σε μια ατέλειωτη ουρά περίμεναν από τις 8 το πρωί αγρότες των οικισμών Γρατινής, Κάλχα και Στυλαρίου για να συμπληρώσουν τις αιτήσεις αποζημίωσης μετά την πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τις 400 είχαν φτάσει οι αιτήσεις στις 12 το μεσημέρι. Χαλαζόπτωση έπληξε και την Ξάνθη. Οι καταστροφές στους οικισμούς του νόμου Ξάνθης αφορούν πάνω από 6.000 στρέμματα. Το νομοσχέδιο το ασφαλιστικό κατέθεσε η κυβέρνηση. Για θεραπεία χωρίς διάγνωση κάνουν λόγο οι εκπρόσωποι της ΑΔΔ. Και με την αριστερά φλερτάρουν φανερά οι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα. Έτοιμοι δηλώνουν για τα ψηφοδέλτιά τους. Λάτρεις του ποδοσφαίρου οι Κομωτινέοι. Πώς καταφέρνουν να ξεκλέβουν χρόνο για το Μουντιάλ και ποιες ομάδες χαρακτηρίζουν ως φαβορί. Για δεύτερη φορά στα χέρια των εμπριστών η φωλιά του φυσιολατρικού ομίλου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μια τεράστια ουρά που έφτανε έως την πόρτα του Δημοτικού Μεγάρου Κομωτινής σχημάτισαν το πρωί αγρότες από τη Γρατινή, το Στυλάριο και τον Κάλχα προκειμένου να υποβάλουν τις δηλώσεις τους για αποζημίωση. Έως τις 12 το μεσημέρι είχαν υποβληθεί 400 αιτήσεις και έπεται συνέχεια. Το δείγμα γραφής που παρακολουθείτε στους δέκτες σας είναι ο πρώτος καρπός της καταγραφής της ζημίας που υπέστησαν καλλιέργειες παρμένες με βαμβάκι καπνοτή σκυρά μετά και τη χαλαζόπτωση της Δευτέρας. Από το πρωί στις 8, οι καλλιεργητές, οι καλλιτρεοί αγρότες, από τον Κάλχα, το Στυλάριο και τη Γρατινή, υπέβαλαν τις δηλώσεις τους προκειμένου να αποζημιωθούν. Ο χώρος ήταν το Δημαρχείο, το Δημοτικό Κατάστημα της Κομωτινής. Την περιοχή που είμαστε ήδη όλοι εκεί πέρα, όλη η περιοχή έχουν πάθει την ίδια ζημιά. Του χαλάζει, έπεσε. Εδώ ακολουθούμε. Αφού μας είπαν να έρθουμε να τα δηλώσουμε, ό,τι έχουμε δεν έχουμε, θα τα δηλώσουμε και βλέπουμε ύστερα τι θα γίνει. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι έτσι ανάλογο με χαλάζι και τα λοιπά? Από ό,τι μας λένε οι γέροι, πρώτη φορά είναι αυτό. Ποιος ήρθαμε εδώ πέρα, που αλλάζει, κρύψε σιτάρια για το καπνό, φυτιά, όλα, δεν μ' άφησε τίποτα. Τι ουχή ήταν επιτρέπτο? Στυλάριο, κοντά στη Γρατινή είναι. Περίπου σε 2 μήνες, σε 3 μήνες. Εσύ, πόσα στραμμάτα είσαι? Λίγο 10 στραμμάτα. Και τι στραμμάτα? Τώρα και το καλοκαίρι. Τώρα όμως εδώ είχα, όπως είχες πει, καπνό λιγάκι. Τώρα εγώ παρά μου 4 στραμμάτα είχα σκέρι. Και στραφή. Από το πρωί πρωί περιμένουμε εδώ πέρα, 4. Από 8 δηλαδή. Είναι μακρύς ο δρόμος δηλαδή, φύγανε και πάρα πολύ. Ναι, όλοι, όλο στο χωρί, 180 είναι εδώ πέρα να κάνουν τις δηλώσεις. Από τις 8 το πρωί και ως τις 12 περίπου το μεσημέρι, όπου αυτό το ρεπορτάζ πραγματοποιούνταν, οι υπάλληλοι του Δήμου Κομωτινής είχαν συμπληρώσει περίπου τις 400 αιτήσεις. 400 δηλώσεις και πιστεύω θα έχουμε ακόμα περισσότερο. Υπάρχει συνάδελφος στη Γρατινή, η οποία γράφει τις δηλώσεις της Γρατινής. Η Γρατινή, Καρδιά και ο Κάλχας είναι κυρίως οι περιοχές που επλήγησαν, όπως και Στυλάριο και Σιδεράδες. Μιλάω πάντα για τις περιοχές που είναι μέσα στον Δήμο Κομωτινής. Τώρα άκουσα και για Λαμπρό και για κάποια άλλα, τα οποία στη Φιλία δεν έχουμε στη θέση να γνωρίζουμε. Ο κύριος όγκος πάνω καταστροφών είναι στο Δήμο Κομωτινής. Και σήμερα οι αγρότες του Δήμου Κομωτινής δήλωσαν ότι η ζημία έφτασε το 70% ή ακόμη και το 100% της παραγωγής και κατέθεσαν ως τέλη αποζημίωσης 1 ευρώ αναστρέμμα για τον ΕΛΓΑ. Εκείνο όμως για το οποίο αγωνιούν είναι για το πότε τελικά θα πάρουν τις αποζημιώσεις τους, αλλά και τη διαδικασία η οποία ακολουθεί ο ΕΛΓΑ. Έκανα δηλαδή την δηλώση εγώ, ήρθα το χαρτί, δεν πιάνε το κερφίλι. Γιατί δεν πιάνε δηλαδή? Δεν είμαι στον. Τι σας είπανε, δεν ρωτήσατε το συμμετοχή του ΕΛΓΑ σε αυτό? Για να ακούσει, για να βλέπει το ΕΛΓΑ εκεί πέρα πρόεδρο κύριε, δηλαδή. Γιατί δεν πιάνε εμείς, δεν λέμε δηλαδή αυτό, δεν πληρώνουμε. Πληρώνουμε. Αυτοί γιατί κάνουν έτσι δηλαδή? Γιατί δεν πιάνε αυτό? Καπνά, ένα μήνα, 40 μέρες μετά παίρνουμε λεφτά. Την ίδια εικόνα καταστροφής παρουσιάζει όμως και η Ξάνθη, καθώς μια χαλαζόπτωση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έπληξε την περιοχή προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε 60.000 στρέμματα. Το πρωί ο νομάρχης Ξάνθης Γιώργος Παυλίδης, επικεφαλής κλιμακίου, επισκέφθηκε το Δήμο Βιστονίδας για να καταγραφεί το μέγεθος της καταστροφής. Κατεστραμμένες δε και πολλές αγροτικές περιοχές στο Δήμο Βιστονίδα στην Ξάνθη η επόμενη μέρα μετά και από το έντονο καιρικό φαινόμενο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης. Ζημιές σε έκταση 60.000 περίπου στρεμμάτων σημειώθηκαν σε κάθε είδους καλλιέργεια.
όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, τα τέφτυλα, το βαμβάκι, οι πατάτες, ο καπνός, τα σπαράγγια, τα φασόλια, η ντομάτα, το τριφύρι, τα καρπούζια, αλλά επίσης καταστράφηκαν και καρποφόρα δέντρα. Το πρωί ο νομάρχης Ξάνθης Γιώργος Παυλίδης επισκέφθηκε την περιοχή Συνοδεία Υπηρεσιακών Παραγόντων της Διεύθυνσης Γεωργίας, έτσι ώστε να καταγράψουν από κοινού και εκ του σύνεγγυς το μέγεθος της ζημίας, αλλά και να ενημερώσουν τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής γύρω από τις κινήσεις που θα ακολουθηθούν προκειμένου να αποπληρωθούν έγκαιρα οι αποζημιώσεις. Μιλώντας, στο Art Channel, ο νομάρχης Γιώργος Παυλίδης αναφέρθηκε στο ακραίο καιρικό φαινόμενο της χαλαζόπτωσης, συνοδεία της ανεμοθύελας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως οι καταστροφές που κατέγραψαν εκτός της πόλεως αφορούν πάνω από 60.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης, ενώ σε έκταση 30.000 περίπου στρεμμάτων η καταστροφή είναι ολοσχερής. Μια έκταση που εκτιμάται σε 10 οικισμούς 50.000-60.000 στρέμματα, κειμενόμενη σε επίπεδο καταστροφής, σε ποσοστό δηλαδή καταστροφής. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι γύρω στις 25.000 έως 30.000 στρέμματα έχουν ολοσχερή καταστροφή και αυτό γίνεται σε μια περίοδο όπου οι αγρότες βρίσκονται σε δυσχερέστατη οικονομική θέση. Πρέπει να θυμίσω ότι πριν από την σημερινή καταστροφή έχουμε και φαινόμενα ακραίας ξηρασίας που άλλες περιοχές ως εκ του λόγου τούτου έχουν καταστραφεί. Καταστροφή ολοσχερής θα έλεγα. Εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι περνάει, ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι περνάει από το χέρι μας να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των αγροτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα γίνει τώρα μια συζήτηση στο πολιτιστικό κέντρο εδώ της Γεννησίας όπου θα παρίσταται όλοι οι αγρότες για να καθορίσουμε πώς θα ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και όλα τα στάδια της που θα ακολουθήσουν, δηλαδή οι αποζημιώσεις. Έχω επικοινωνήσει με τον Υπουργό, τον κύριο Δρύ, και τον διοικητή του ΕΛΓΑ. Έχει έρθει ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ εδώ και έχουμε συγκεντρώσει τους παραγωγούς, έτσι ώστε να τους εξηγήσουμε ποια θα είναι η διαδικασία. Άμεσο όμως υπήρξε και η παρέμβαση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Ξάνθη, Σωτήρη Στολίδη, ο οποίος με επίγουσε επιστολή του προς τον διοικητή του ΕΛΓΑ, Ηλία Τσόγκα, αλλά για τον περιφερειακό προϊστάμενό του, Δημήτρη Δήμκου, στην Καβάλα, αφού ενημέρωσε για την θεομηνή και τα αποτελέσματα, κατέγραψε με γλαφυρό τρόπο την αγωνία των πληγέντων των αγροτών, ενώ ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση της υπηρεσίας τους, ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες προκειμένου να αποζημιωθούν οι αγρότες. Στις 21 Ιουνίου υπολογίζει να ψηφίσει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Με το νομοσχέδιο αυτό προωθούνται ενιαίοι κανόνες ασφάλισης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ενώ για πρώτη φορά οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ θα έχουν ευνοϊκότερο καθεστώς. Κατέφθασε τελικά η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, με το οποίο δίδονται κάποιες λύσεις που βελτιώνουν όσο προβλέπει ο νόμος Σούφα της Νέας Δημοκρατίας. Την Παρασκευή 21 Ιουνίου θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς η συζήτηση και ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου από την Ολομέλεια. Με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο επιδιώκεται από 1η-1η 2008 να καθιερωθούν ενιαίοι κανόνες και προϋποθέσεις ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο και για πρώτη φορά προβλέπονται έστω και οριακά πιο θετικές ρυθμίσεις για τις εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου δεν φύγονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, παραμένουν στα ίδια και βελτιώνονται τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Επί παραδείγματι, τα 37 χρόνια είναι ένα ορατό σημείο και ενισχύονται οι συντάξεις των ασφαλισμένων από 1η-1η 1993, αλλά μειώνονται οι συντάξεις στις 10 και το δημόσιο σταδιακά από 1η-1η 2008 έως και τις 31/10/2017. Πάντως ο Υπουργός Εργασίας Δημήτρης Ρέπας, εγκαινιάζοντας θέση του ΙΚΑ Κεραμικού, τόνισε για ακόμη μια φορά ότι δεν υπάρχει άλλος οργανισμός παρά μόνο το ΙΚΑ που καλείται να σηκώσει το μεγάλο βάρος της συντελούμενης μεταρρύθμισης. Όπως και να έχουν όμως τα πράγματα, ήδη οι συνδικαλιστές ετοιμάζονται για κινητοποίησεις. Είναι ένα ζήτημα μιας ενημέρωσης, ολοκληρωμένης ενημέρωσης, πάνω στο πώς αυτή τη στιγμή δρομολογείται ουσιαστικά η λύση του ασφαλιστικού. Τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας εργασιακό χώρο, δηλαδή τους τραπεζικούς υπαλλήλους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα κατέβω αύριο στην Αθήνα για να έχω κάποιες επαφές με την ηγεσία της ΟΤΟΕ για να δούμε ακριβώς τι σκέφτεται και πού βρίσκεται το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Όλα δείχνουν έτοιμα για τους επικεφαλείς του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση του ονόματος του συνδυασμού αλλά και των προσώπων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Συστατικό της επιτυχίας θεωρούν μετά την ενότητα, την εμπειρία και τη γνώση, ενώ εξηγούν ότι δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν τις γυναίκες που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό τους, αν και το τελευταίο στοιχείο που πιστοποιεί και την ποσόστοση θα αφήσει δυσαρεστημένους κάποιους άνδρες.
Οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου καταδεικνύουν ότι τα εκλογομαγειρέματα αποδίδουν και πλέον η ουσία δεν βρίσκεται στο μαγείρεμα αλλά στο σερβίρισμα ή αλλιώς στην προβολή των υποψηφίων και των δραστηριοτήτων τους το επίμαχο αυτό χρονικό διάστημα έως και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις ονομάτων συνδυασμών και υποψηφίων και ωστότου το πρώτο, δηλαδή οι ανακοινώσεις των ονομάτων των συνδυασμών, ξαναφέρουν το πολιτικό σχόλιο στην πρώτη γραμμή, η δημοσιογραφική πένα περιορίζεται σε στοιχεία δομής. Έτοιμοι λοιπόν δηλώνουν οι επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα. Επισημαίνουν δε ότι στις τοπικές εκλογές δεν πρέπει οι ταμπέλες να αποκλείουν τη συνεργασία και με άλλα κόμματα. Απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπολίτες, σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, σε όλες εκείνους τους συμπολίτες και τους συλλόγους και τους φορείς που έχουν την ίδια αγωνία με εμάς. Και πρέπει να σας πω ότι από τη δική μου την πλευρά και από τους συνεργάτες μου δεν έχει περάσει ούτε μία στιγμή αποκλεισμού τέτοιων στελεχών ή τέτοιων σκέψεων που είπα προηγούμενα. Μια έμεση διαβεβαίωση ότι ήδη ξεκινήσατε να μπείτε συνεργασία με τον συνασπισμό, αυτό κύριε Δημητήρη. Όχι μόνο, δεν θα έλεγα ότι μόνο με το χώρο του συνασπισμού και με όλο το χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά πρέπει να σας πω ότι στις τοπικές εκλογές δεν πρέπει αυτές οι ταμπέλες να αποκλείουν τη συνεργασία και άλλων ανθρώπων που έχουν τους ίδιους στόχους. Και οι στόχοι στην τοπική αυτοδιοίκηση πιστεύω ότι είναι κοινοί για όλους. Πάντως, τα 34 του ψηφοδελτίου αναφορικά και με τις γυναίκες είναι έτοιμο. Ήδη υπάρχουν τρεις επιτροπές που επεξεργάζονται αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει ανθρώπους που έχουν εμπιστευτεί το χώρο, με εμπειρία και γνώση τα δεδομένα, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Γκόνινας. Πάντως η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη της προσφοράς, δηλαδή των θέσεων που περιλαμβάνονται για δημοτικούς συμβούλους. Ότι τα ονόματα είναι πολύ περισσότερα από τα ζητούμενα, πάρα πολύ περισσότερα. Περίπου, για λόγους τακτικής, περίπου 25 με 35 θα ανακοινωθούν, ένας αριθμός τόσων υποψηφίων που θα ανακοινωθεί, ελπίζω, την άλλη εβδομάδα οπωσδήποτε μέσα από μια συγκεκριμένη εκδήλωση που θα γίνει στην Καβάλα. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι πια καλούνται οι γυναίκες επίσημα από την πολιτεία να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός η συμμετοχή των γυναικών, έστω και αν τώρα ξενίζει κάποιους διότι είναι υποχρεωτικό, αλλά η συμμετοχή της γυναίκας θα είναι πολύ σημαντική υπόθεση στα τοπικά πράγματα της κάθε κοινωνίας, συνεπώς και της κοινωνίας της Καβάλας. Νέα παιδιά, πολύ αξιόλογοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία της Καβάλας, στους χώρους τους ο καθένας, και απομένει σε εμάς τους παλιότερους που έχουμε την εμπειρία και τη γνώση να οδηγήσουμε και αυτά τα νέα παιδιά στην αγάπη για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα. Τα νέα δεδομένα απαιτούν 33 υποψηφίους σε κάθε νομό στην διευρυμένη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης. Η ποσόστοση δε οδηγεί στην επιλογή 22 ανδρών, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του υποψηφίου υπερνομάρχη Γιάννη Στυμπήρη. Θα έλεγα ότι δεν δυσκολευόμαστε να βρούμε γυναίκες, δυσκολευόμαστε να βγάλουμε από το ψηφοδέλτιο κάποιους άνδρες, γιατί ενώ την προηγούμενη φορά γνωρίζετε ότι οι υποψήφοι μας ήταν 33 σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα ή μάλλον στο νομαρχιακό διαμέρισμα της Καβάλας, ενώ στις Ξάνθης και της Δράμας ήταν λιγότεροι, τώρα και τα τρία νομαρχιακά διαμέρισματα θα έχουν από 33 υποψήφιους. Αλλά εδώ στην Καβάλα υπάρχει το πρόβλημα ότι ενώ δεν υπήρχε η ποσόστοση και μπορούσαμε να παίξουμε μέχρι 33, τώρα υποχρεωτικά οι άνδρες θα είναι μέχρι 22. Άρα εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε πληθώρα αξιόλογων στελεχών που θέλουν να πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Νομίζω όμως ότι θα γίνει κατανοητό από κάποιους υποψηφίους ότι δεν μπορούν τη φορά αυτή να είναι μέσα. Είμαστε σε μια φάση που επεξεργαζόμαστε το ψηφοδέλτιο. Έκλεισε τελικά ο κύκλος των συζητήσεων για τις υποψηφιότητες στους Δήμους της Ροδόπης για το ΠΑΣΟΚ. Χθες το βράδυ, με μια τυπική διαδικασία, αξιολογήθηκαν οι τοποθετήσεις και τα μέλη της νομαρχιακής κατέληξαν στη συνολική πρόταση που υπέβαλαν στο κόμμα. Με μια τυπική διαδικασία, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στην Κομωτινή ολοκλήρωσε τον κύκλο συζητήσεων και αξιολογήσεων για τους υποψηφίους στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή τους υποψηφίους δημάρχους.
Η πρόταση, που στην τελική της μορφή καταρτίστηκε χθες βράδυ, υποβλήθηκε τελικά στην ηγεσία του κόμματος. Ουσιαστικά επιχειρήθηκε το κλείσιμο μιας διαδικασίας, ενός κύκλου συζητήσεων που είχαμε, τόσο με τους ενεργεία δημάρχους, όσο και με τα μέλη μας, τα οποία αυτή τη στιγμή εμφανίζονται ως πρωτοπόροι σε μια κίνηση να κατέβουν σε κάποιους δήμους με κάποια σχήματα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση μεταξύ των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής, αξιολογήσαμε τις τοποθετήσεις τους μέσα από τις επαφές που είχαμε μαζί τους και ουσιαστικά καταλήξαμε σε μια πρόταση της Νομαρχιακής Επιτροπής, η οποία αυτή τη στιγμή θα δοθεί η πρόταση στην ηγεσία του κόμματος, προκειμένου από κοινού να συμφωνήσουμε για τα πρόσωπα τα οποία θα στρίψουμε στις επόμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Δημοτικές ουσιαστικά. Έντονες στιγμές ποδοσφαίρου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο, καθώς το Μουντιάλ μετρά 6 ημέρες παρουσίας. Έντονες συγκινήσεις, καλό θέαμα και πάνω απ' όλα καλή παρέα, αφού το άθλημα προσφέρεται για ομαδική παρακολούθηση. Εικόνες απλές, καθημερινές, πρωινές για έναν ολόκληρο μήνα. Εικόνες που καταμαρτυρούν ότι το μάτς έχει εδώ και 6 ημέρες ξεκινήσει. Θα κρατήσει έναν μήνα, 3 αγώνες την ημέρα, υψηλό θέαμα και παράπονα από τους πρωινούς, καθώς η εργασία είναι ένας σταλτικός παράγοντας για τους φιλάθλους. Η φαντασία όμως δεν λείπει, τα τεχνάσματα που εφαρμόζονται είναι η εγγραφή του αγώνα στο βίντεο και βέβαια η επανάληψη. Υπάρχουν ωστόσο και οι τυχεροί του είδους που προσπαθούν να ξεκλέψουν λίγο χρόνο και να μεταβούν στα κοντινά καφενεία προκειμένου να έχουν εικόνες και σχόλια. Η ώρα σιγώνει, αρχίζει το μάτς. Πούμε όταν έχουμε ευκαιρία παρακολουθούμε, όχι όμως ότι συνέχεια. Αν ήταν απογευματινές φορές, καλά. Έχετε το ποδόσφαιρο, πιστεύετε, αυτή την περίοδο, έτσι από όλοι. Μέτριο είναι. Είναι λίγο πρωί, εντάξει, τι να κάνω. Τυχαίνει να είναι ανάποδες οι ώρες. Ευτυχώς εμάς η δουλειά μας είναι βραδινή και μπορούμε και τα παρακολουθούμε. Μα δεν έχω ιδέα. Η γνώση δεν συνδυάζεται δηλαδή έτσι με αυτού του είδους την άφληση. Δεν βλέπω, άστο καλύτερα. Το παιχνίδι ως γνωστόν προσφέρει έντονες συγκινήσεις και καλό θέαμα. Όμως όταν οι δύο ομάδες είναι φλίερες δεν καταφέρουν να παραβιάσουν την αντίπαλη αιστεία. Μάλιστα συνήθως προς το τέλος η απόδοσή τους πέφτει αφού η κούραση βαραίνει τα πόδια των παικτών. Αλήθεια όμως, ποια είναι η επικρατέστερη ή καλύτερα τα φαβορή? Αρχίζει το μάτς, αλλιάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει, αρχίζει το μάτς. Τρεις επικρατέστερες, πιστεύω η Βραζιλία, η Γαλλία και η Ιταλία. Αυτές βλέπω εγώ, ας πούμε. Για την διαιτησία εκεί του δικού μας Έλληνα, του Βορειοελλαδίτη, η οποία κρίθηκε πολύ υψηλή, τι θα λέγατε, το παρακολουθήσετε αυτό? Όχι, δεν το παρακολούθησα, αλλά τον ξέρω και προσωπικά τον κύριο Βασάρα, έχουμε και το ίδιο όνομα. Για να είναι εκεί στη διοργάνωση σημαίνει ότι είναι κάποιο σημαντικό στην εργασία του και πιστεύω ότι αυτό που κάνει το κάνει πολύ καλά. Προτείνω τη Βραζιλία, την Ιταλία, αυτές τις δύο. Πάντα υπάρχει έκπληξη, αφήνω μια θέση και τις άλλες τρεις υπολογίζω Βραζιλία, Αργεντινή, Ιταλία, Γερμανία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, οι άντρες προτιμούν να παρακολουθούν τους αγώνες στα καφενεία. Όσο και τις γυναίκες, όταν εκείνοι βρίσκονται στο σπίτι, δεν τους κάνουν συνήθως συντροφιά, αλλά προτιμούν να παρακολουθούν τα σύνδερα της επιλογής τους στην διπλανή τηλεόραση στο διπλανό δωμάτιο. Πού σας αρέσει να βλέπετε έτσι ποδόσφαιρο? Κυρίως στα καφενεία. Και η γυναίκα σας συνήθως όταν βλέπετε ποδόσφαιρο στο σπίτι, τι κάνει? Μαγειρεύει, ας πούμε, σας κάνει παρέα? Έχουμε διαφορετικές τηλεοράσεις, καθένας στη δικιά του. Το έχετε λύσει δηλαδή έτσι το πρόβλημα? Ναι. Όταν συνήθως οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο, οι γυναίκες τι κάνουν? Βλέπουν τα σύριαλ στην άλλη τηλεόραση. Αλλιώς, μαγειρεύουν? Μπας, αυτή την εποχή σπάνια οι γυναίκες μαγειρεύουν, όλα έτοιμα. Με το ποδόσφαιρο ασχολείστε καθόλου? Καθόλου. Ρωτήστε την νεολαία. Αυτή την περίοδο πάντως η νεολαία βλέπει μουντιάλ. Εσείς τι κάνετε όταν οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο? Μαγειρεύετε, ας πούμε, για να κρατήσετε σπίτι. Πάντως, όπως δείχνουν τα πράγματα, στο Μουντιάλ της ζωής, όταν παίζουν οι άνδρες με τις γυναίκες, τότε το σκορ το οποίο φέρνουν συνήθως ισοπαλία.
Να αλλάξουμε όμως θέμα αλλά και κλίμα. Στάχτη έγινε για ακόμη μία φορά το στέκι του φυσιολατρικού ομίλου Καβάλας. Για δεύτερη φορά μετά το Σεπτέμβρη, τα μέλη του ομίλου αντίκρισαν κατεστραμμένο ολοσχερός στον αγαπημένο τους χώρο. Στάχτες και αποκαίδια. Εικόνες μιας πραγματικότητας που αποτυπώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο το όνειρο κάποιων ανθρώπων που ξανά έγινε για ακόμη μια φορά στάχτη και συγκεκριμένα των μελών του φυσιολατρικού ομίλου της Καβάλας. Η πρώτη φωτιά στο στέκι του φυσιολατρικού ομίλου της Καβάλας εκδηλώθηκε το Σεπτέμβριο και τώρα το νέο κτίριο για δεύτερη φορά έγινε στάχτη. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, όταν λέμε καθαρά... Στο μεταξύ περιβάλλον διαχείριση υδατικών πόρων ήταν το αντικείμενο της προσυνεδριακής ημερίδας, η οποία διοργανώθηκε χθες στην Καβάλα στα πλαίσια του συνεδρίου του ΤΕΕ. Θα δούμε ότι εδώ πέρα είναι... Χαιρετισμό απίθυνε ο πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης. Ενώ οι θεματικές οι οποίες αναπτύχθηκαν ήταν σκέψεις και προβληματισμοί για τη διατήρηση της καθαριότητας των νερών στον όρμο της Καβάλας, τα υπόγεια νερά και η προσέγγιση διαχείρισης, τα υπόγεια νερά και η συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη, τα προβλήματα και οι προοπτικές στη διαχείριση των υδατικών πόλων στην Ελλάδα, οι ανθρωπογενείς επιδράσεις των περιβάλλοντων παράκτηων υδατικών συστημάτων. Σε λίγο χρονικό διάστημα αποκαθίσταται ο χώρος. Εάν όμως έχουμε ρήπανση από άλλες δραστηριότητες, όπως είναι μια βαριά βιομηχανία που βγάζει βαρέα μέταλλα, πετρελοειδή κτλ., αυτά μένουν μια ζωή στο περιβάλλον. Τίποτα δεν μπορεί να τα απομακρύνει. Το κοινοτικό πρόγραμμα Leader παρουσίασε σήμερα ο διευθυντής της αναπτυξιακής Ξάνθης, Στέλιος Παπουτσόγλου. Στόχος της σημερινής παρουσίασης είναι οι ενδιαφερόμενοι να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από αυτήν την κοινοτική πρωτοβουλία. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader 2000-2006 παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο διευθυντής της αναπτυξιακής του νομού Ξάνθης, Στέλιος Παπουτσόγλου. Ο κ. Παπουτσόγλου έκανε μια αναλυτική αναφορά στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, ενημερώνοντας μέσα από τα τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας όλους τους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε να γνωρίζουν και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δίδονται μέσα από αυτήν. Όπως επίσης και οι επιχειρήσεις οι οποίες αναφέρονται στις τηλεπικοινωνίες. Το μέτρο 3 το οποίο αφορά τις υποστηρικτικές ενέργειες, δηλαδή την πραγματοποίηση σεμιναρίων για επαγγελματική κατάρτιση γύρω από θέματα αγροτικής ανάπτυξης και εφαρμογής της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader Plus. Το μέτρο 4 τέλος το οποίο αναφέρεται στην προστασία, ανάπτυξη και αξιοποίηση φυσικής και ποτητικής χειρονομιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Παπουτσόγλου, το πρόγραμμα Leader της χώρας μας διαρθρώνεται σε δύο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους. Ο πρώτος είναι η ολοκληρωμένη υψηλής ποιότητας, αηφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω πολιτικών εφαρμογών. Και ο δεύτερος είναι η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Επίσης, αναφορικά με τις περιοχές οι οποίες εντάσσονται και στις οποίες αφορά αυτό το πρόγραμμα, είναι εκείνες που είναι γεωγραφικά εφαπτώμενες με τις ορεινές περιοχές, αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα και παρουσιάζουν αναπτυξιακή προοπτική. Τις διαπεριφερειακές συνεργασίες και τις διακρατικές συνεργασίες. Αφορά τις ομάδες τοπικής δράσης και τις συνεργασίες που μπορούν να αναπτύξουν με αντίστοιχες ομάδες άλλων νομών, άλλων περιφερειών στη χώρα μας, αλλά και άλλων περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι μόνο... Κατά τον κύριο Παπουτσόγλου μπορούν να υποβάλουν επενδυτική πρόταση στα πλαίσια ενός τοπικού προγράμματος Leader, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρκεί βέβαια να συγκεντρώνει κάποιες προϋποθέσεις. Να υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα Leader στην περιοχή του, η επενδυτική πρόταση να εντάσσεται στη φιλοσοφή και το περιεχόμενο εγκεκριμένου προγράμματος της περιοχής και τέλος ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει την ανάλογη ίδια συμμετοχή. Ο ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας σε ειδικότερους τομείς που άπτονται νομικού ενδιαφέροντος είναι το σημείο αναφοράς στην απόψινή εκπομπή σήμερα του Θανάση Αντωνίου. Προσκεκλημένος του ο καθηγητής του ποινικού δικαίου Χάρης Δαλακούρας. Όταν συζητήσαμε για την εικονική ποινική δίκη, ήταν πάρα πολλοί οι συμπολίτες που ζήτησαν την διερεύνηση κάποιων επιμέρους ζητημάτων που θίξαμε μόνο ακροθυγώς στην εκπομπή εκείνη. Και νομίζω ότι έχετε άποψη και μπορούμε να τα συζητήσουμε για να φωτίσουμε και μια άλλη πλευρά του φεγγαριού, έτσι όπως συνήθως δεν γίνεται από τα κεντρικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, ίσως και αυτό να μπορέσουμε να το συζητήσουμε τα τοπικά και τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Θα ήθελα μια πρώτη δική σας άποψη για την
ουσιαστικά για όχι νομική κρίση, αλλά τη δική σας άποψη για τη σχέση νομιμότητας και ειδήσεων μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως των κεντρικών. Όταν παρακολουθείτε ένα δελτίο ειδήσεων, κύριε καθηγητά, διακρίνεται πολλές φορές ότι έχουμε υπερβάσεις κάποιων ορίων? Εύστοχη ερώτηση. Όχι απλώς έχουμε υπερβάσεις κάποιων ορίων. Θα έπρεπε να δούμε τα πράγματα υπό δύο επίπεδα και πρίσματα. Το ένα είναι η νομιμότητα όπως την προδιαγράφει το νομικό πλαίσιο. Και όπως την προδιαγράφει η διοντολογία που οφείλει να τηρείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο τα κρατικά όσο και τα ιδιωτικά, είτε τοπικά είναι αυτά είτε πανελλήνια. Το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο των ειδήσεων που παράγουν, εάν μέσω των ειδήσεων αυτών προκαλούν την κοινωνία ή αν υποπίπτουν και σε συγκεκριμένα εγκλήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο επίπεδο, το πώς διοχετεύονται οι ειδήσεις, υπάρχει η λογική της δεοντολογίας και ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Αυτό το νομικό πλαίσιο απαιτεί, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, να έχουμε προστασία δύο βασικών ενόμων αγαθών. Το ένα είναι η προσωπικότητα του κάθε ατόμου και υπό περιπτώσεις, υπό περιστάσεις, η ανθρώπινη αξία. Έθριος, ζεστός και υγρός προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Οι άνεμοι θα είναι νότια ασθενείς μέχρι μέτριοι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα άνοδο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.